Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο διότι, διότι μικρό μεν το νομοσχέδιο μήνυ αποκλήθηκε. Σημαντικό όμω ω προ την κοινωνική χρησιμότητά του για συγκεκριμένε κατηγορίες που συγκροτούν ένα μέρος αυτό που θα ονομάζαμε θύμα του μνημονίου. Ε, δεν μου διαφεύγει ότι οι άνθρωποι με μπλοκάκια, όπω λέμε, ήταν οι άνθρωποι που με ελάχιστο εισόδημα, λέει, αυτό το ελάχιστο εισόδημά του, από φορολογικέ ε, ρυθμίσει και διατάξει, για τι οποίε τώρα κάνουν από ό,τι βλέπω αυτοκριτική η κύριοι τη πρώην συμπολίτευση και να αντιπολίτευση, αν δεν πάβει όμω να είναι έργο των δικών του ημερών. Θα ήθελα όμω να αναφερθώ σε ένα σημαντικό ζήτημα, ε, το οποίο άκουσα από άλλου συναδέλφου να αναπτύσσεται εδώ και το οποίο ε, συνιστά θα είναι κανένας ένα θέμα καλής νομοθέτησης υπόθηκε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επιδίδεται σε μια διαδικασία κατεπίγουσας νομοθεσίας. Είτε με πράξη νοματικού περιεχομένου, είτε με διατάξεις που έχουν την μία ή άλλη μορφή του επίγοντος. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι στις, στους τέσσερις μήνες που κυβερνάμε έχουμε αναγκαστεί να καταφύγουμε σε διαδικασίες κατεπίγοντος. Κύριε Θεοχάρη, μη βιάζεστε, θα ακούσετε. Να ακούσετε λίγο, να ακούσετε λίγο. Μια... Κάνουμε έναν διάλογο. Τι... Και δεν μας αρέσει και εμάς να υπάρχει μια τόσο συχνή καταφυγή, συχνή χρήση της διαδικασία του επίγοντος πολύ περισσότερο των πράξεων νομοτικού περιεχομένου. Όμως, πρέπει να καταστήσουμε σαφές και να γίνει σαφές και από εσά το εξή γεγονό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν είναι, μια... Δεν είναι, μια... γραμμική συνέχεια του προηγούμενου καθεστώτος του Μνημονίου. Αντιθέτως, συνιστά μια ρήξη στο πλαίσιο αυτής της νομοθέτησης και της διακυβέρνησης του Μνημονίου. Και είναι αναγκασμένη στο σύντομο χρονικό διάστημα που καθορίζεται αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα από τις επίγουσες ανάγκες και από τις επίγονες ανάγκες των πιο, ε, ε, δυστυχώς, μεγαλύτερων θυμάτων του Μνημονίου. Είναι αναγκασμένη η κυβέρνηση, λοιπόν, να καταφεύγει σε συνταγματικές διαδικασίες, δεν θα, θα ήθελε όμως με έναν επίγοντα χαρακτήρα. Το δίλημα ήταν σαφές. Αν ακολουθήσουμε μια διαδικασία η οποία έχει τη δική της χρονική συνέχεια και τις συνέπειές της, τότε θα αφήναμε, ακόμη και σήμερα, που έχουν αρχίσει να, κρατεί, να υποβάλλονται οι φορολογικέ δηλώσει, θα αφήναμε στο έλεος τη μνημονιακή πολιτικής εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του μνημονίου. Είμαστε λοιπόν δυστυχώς αναγκασμένοι, κατ' οικονομίαν θα έλεγα, είμαστε, αναγκα... είμαστε αναγκασμένοι επειδή συνιστούμε μια ρήξη σε αυτή την πολιτική της μνημονιακής διακυβέρνησης και πρέπει να επισπεύδουμε... Πρωτοβουλίε για μια διαφορετική διακυβέρνηση, δημοκρατική διακυβέρνηση στη χώρα μα και μάλιστα σε ένα πλαίσιο όπου η διαπραγμάτευση έχει δημιουργήσει ασφυκτικού όρου λειτουργία, ενώ η διαπραγμάτευση εκ μέρου των πιστωτών, η προσπάθεια να επιβάλλουν όρου ε, συρρήκνωση και όρου ε, χρηματοδοτική ασφυξία στην ελληνική οικονομία. Είμαστε αναγκασμένοι λοιπόν να ακολουθούμε κάποια μέτρα επίγουσα ε, σημασία. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε χούι όπω οι προηγούμενοι να παρακάμπτουμε τη διαδικασία τη Βουλή και να μην αφήνουμε να εκτελήσεται με έναν τρόπο περισσότερο άνετο. Βεβαίω, εάν με το καλό υπάρξει ε, κατάληξη τη διαπραγμάτευση, διότι βλέπουμε αντιφατικά μηνύματα από αυτή τη διαδικασία και μια εναλλαγή φάσεων και συναισθημάτων, αν λέω έχουμε συντόμω μια κατάληξη και το εάν το τονίζω στη σημερινή στιγμή που μιλάμε, τότε προφανώς και η διαδικασία τη νομοθέτηση θα έχει έναν άλλο χαρακτήρα και μια μεγαλύτερη άνεση με βάση το Σύνταγμα και τη διαδικασία που προβλέπεται. Αν όμω είμαστε αναγκασμένοι να επισπεύσουμε νομοθετικό, το νομοθετικό έργο για να προλάβουμε εξελίξει όπω είναι αυτή που ανέφερα νωρίτερα, τη κακή φορολόγηση, τη δεινή φορολόγηση των θυμάτων του μνημονίου, τότε ε, θα κάνουμε χρήση των δυνατοτήτων που μα δίνει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Κάτι τελευταίο. Είναι προφανές ότι το μνημόνιο έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο και στο επίπεδο, αλλά και γενικότερα στην ισοδηματική καταράκωση, το οποίο πρέπει να ανατραπεί. Έχουμε συνείδηση ότι η ανατροπή του μνημονίου δεν είναι ένα έργο αυτόματο και με διαδικασίες ε, χωρίς να αντιμετωπίζεται και το θέμα του χρέους διότι το μνημόνιο στην Ελλάδα επευλήθη και η λιτότητα ε, με μηχανισμό το χρέος και τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Εάν το χρέος δεν αντιμετωπιστεί, τότε το μνημόνιο όσα άρθρα κατα... αν, αν καταθέσουμε για να το καταργήσουμε θα υπάρχει εν της πράγμαση. Άρα έχει μεγάλη σημασία η αντιμετώπιση του χρέους από τώρα και σε σύντομη χρονική περίοδο. Και αυτή τη μάχη, αυτή την προτεραιότητα δίδει σήμερα η κυβέρνηση σε μια σκληρή διαπραγμάτευση που διεξάγει με την στήριξη, την κατανόηση και τη στήριξη του ελληνικού λαού. Αυτήν τη μάχη δίνουμε και αυτήν τη μάχη εξυπηρετεί στο μικρό βαθμό που σήμερα είναι δυνατό και το νομοσχέδιο που κατέδεσε η κυρία Βαλαβάνη. Μία μάχη ανακούφισης από τα μνημονιακά δεινά των θυμάτων του Μνημονίου σε μια προοπτική ανασυγκρότηση της οικονομίας, ανάπτυξης, απεγκλωβισμού από τη λιτότητα μέσα από την αντιμετώπιση του βρόχου του χρέους. Ευχαριστώ.